Ο Ρώσος στρατιωτικός δημοσιογράφος Αλεξάνδρ Ζλαντκοφ κατονόμασε το όνομα του στρατηγού του ρωσικού στρατού, ο οποίος πέθανε κατά τη διάρκεια της μάχης προς την κατεύθυνση του αυτοκινητόδρομου Μπαχμούτ Λισιτσάνσκ. Στο τηλεγραφικό του κανάλι, ο δημοσιογράφος δήλωσε ότι ο νεκρός ήταν ο υποστράτηγος Ρωμάν Κουτούζοβ, γέννημα θρέμα των αερομεταφερόμενων δυνάμεων, αρχηγός του επιτελείου της 21ης στρατιάς συνδυασμένων όπλων. Σύμφωνα με τον ίδιο, αυτό είναι ο τέταρτο Ρώσο στρατηγό που πέθανε σε μάχη από την αρχή του πολέμου στην Ουκρανία. Νωρίτερα, τα ρωσικά στρατηγικά βομβαρδιστικά ΤΙΓΙΟ 95 εκτόξευσαν πυράβλου στο Κίεβο από την Κασπία Θάλασσα νωρί την Κυριακή και δύο από τι ανατολικέ συνοικίε τη Ουκρανική πρωτεύουσα συγκλονίστηκαν από εκρήξει, δήλωσαν η Ουκρανική Αεροπορία και ο Δήμαρχο τη πόλη. Η επίθεση είχε στόχο τη σιδηροδρομική υποδομή στο Κίεβο, δήλωσε ο Σέρχι Λεσετσέγκο, βοηθό του αρχηγού του προσωπικού του Προέδρου, Βολοντίμι Ζελένσκι. Τουλάχιστον ένα άτομο διακομίστηκε στο νοσοκομείο, αν και δεν αναφέρθηκαν αμέσω θάνατοι, δήλωσε ο Δήμαρχο Βιτάλη Κλίτσκο. Οι ένοπλε δυνάμει τη Ουκρανία ελέγχουν ήδη το μισό Σεβεροντόνεσκ και συνεχίζουν την αντεπίθεση. Όμω οι Ρώσοι θα προσπαθήσουν να ισοπεδώσουν την περιοχή του Λουχάνσκ τι επόμενε πέντε ημέρε, αυτό δήλωσε ο επικεφαλή τη Λουγκάνσκ, ο Σέρχι Γκαϊντάι Ο διοικητής του Ρωσικού στρατού έλαβε δύο καθήκοντα, να καταλάβει το Σεβεροντόνετσκ και τον αυτοκινητόδρομο Κάντ Μακμούτ μέχρι τις 10 Ιουνίου. Τώρα η εκένωση από το Σεβεροντόνετσκ είναι ακόμα αδύνατη. Περίπου 15.000 άνθρωποι παραμένουν στην πόλη, είπε ο Γκαϊντάι. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την αποψή σας, καθώς η γνώμη σας είναι πολύ σημαντική για εμάς.